Έτσι. Πρέπει να σας πω ότι παραβιάζεται κατά τρόπο προφανή το Σύνταγμα. Δηλαδή. Σας λέω δύο παραδείγματα. Πολύ απλά και νομίζω θέλω να κατανοητά έτσι και από όλους μας ακούνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μία παρερμηνία του Συντάγματος και λέει υπάρχουν κάποιες πράξεις κατά την άσκηση των καθηκόντων των Υπουργών και κάποιες άλλες επευκαιρία της άσκησης. Διότι δεν νοείται κάποιος να παρανομεί στην πραγματικότητα όσο ασκεί τις αρμοδιότητές του. Αυτό το εφαρμόζει στην υπόθεση αυτή το αντίστροφο σκάνδαλο Νοβάρτης που το έχει δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και επιχείρησε να το καταστήσει διάταξη του Συντάγματος στην διαδικασία αναθεώρησης. Στην διαδικασία αναθεώρησης όμως αυτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε μόνο τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι προδιαγεγραμμένη η οριστική της απόρριψη από την επόμενη Βουλή. Μάλιστα. Άρα, αναδρομικά, μόλις θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναθεώρησης, όλη αυτή η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί της αναπομπής της υπόθεσης χωρίς ευρήματα, χωρίς ισχύει, στοιχεία, θα έχει καταστεί πανηγυρικός, παράνομη και άκυρη. Μάλιστα, δεύτερο. Έχει ενδιαφέρον.